Μήνυμα ελπίδας προς το δοκιμαζόμενο Ιαπωνικό λαό πρόκειται να στείλουν μαθητές από το 1ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Σικαιών. Τα παιδιά κατασκεύασαν 1000 χάρτινους γερανούς, πουλιά τα οποία στην Ιαπωνία συμβολίζουν την καλοτυχία και τη μακροζωία. Θα τα στείλουν σε συνομιλίκους τους σε σχολείο του Τόκιο. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ημερών έκφρασης και δημιουργίας με Λίνα Μερκούρη. Ένας παλιός ιαπωνικός μύθος έγινε πραγματικότητα σήμερα στο περίπτερο 1 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μαθητές από το 1ο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Σικαιών έστειλαν την αγάπη και τη συμπαράστασή τους στον Ιαπωνικό λαό, κατασκευάζοντας 1000 γερανούς, πουλιά τα οποία στην Ιαπωνία συμβολίζουν την καλοτυχία και τη μακροζωία. Δημιουργήσαμε τους 1000 γερανούς για να κάνουμε πραγματικότητα τον παλιό ιαπωνικό μύθο. Ένας μύθος ιαπωνικός λέει ότι αν κάποιος διπλώσει 1000 γερανούς σε χαρτί, μπορεί να ζητήσει την εκπλήρωση μια ευχής. Έτσι, μαζί με την αγάπη μας, θα στείλουμε τους γερανούς στην Ιαπωνία για να υπάρξει και αδελφοποίηση μεταξύ των σχολείων. Παρά τη μικρή τους ηλικία, τα παιδιά έχουν παρακολουθήσει την κατάσταση στην Ιαπωνία και έχουν συγκλονιστεί από τα τραγικά γεγονότα. Μαζί με τους πολύχρωμους γερανούς, θα στείλουν στους συνομιλίκους τους και την ευχή να μην ξανασυμβεί ποτέ τέτοια τραγωδία. Στείλαμε για τα παιδάκια γερανούς, γιατί θέλουμε για να είναι σωστά να ζήσουν. Γιατί λέει ότι αν φτιάξουμε 1000 γερανούς, μπορούμε να έχουμε μακροζωία. Εγώ σηκώθηκα, έβαλα το χέρι μου στην καρδιά και ευχήθηκα να μην ξαναέχουν τα παιδιά στην Ιαπωνία πολέμους και να είναι πολύ καλά. Φτιάξαμε γερανούς για να δώσουμε δύναμη στα παιδιά στην Ιαπωνία. Τι σας είπαν ότι συμβολίζουν οι γερανοί? Μας είπαν ότι συμβολίζουν υγεία και μακροζωία. Κάναμε όλους τους γερανούς, 1000 γερανούς, για να στείλουμε την αγάπη μας στην Ιαπωνία. Τι ξέρεις για τα γεγονότα που έγιναν εκεί? Είναι κάτι που σας στεναχωρεί? Πολλά. Έγινε ένα μεγάλο τσουνάμι. Τα παιδιά αρρώστησαν από κάτω τις δραστήρες. Και η ραδινή έγινε παντού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ημερών έκφρασης και δημιουργίας με Λίνα Μερκούρη.